βυζαντινή μεγαλοπρέπεια και θρησκευτική κατάνοιξη, η Κύπρος υποδέχτηκε τα μεσάνυχτα το χαρμόσυνο μήνυμα της Ανάστασης του Θεανθρώπου. Χιλιάδες πιστοί συγκεντρώθηκαν σε ιερούς ναούς και μοναστήρια απ' άκρης άκρη της ελεύθερης Κύπρου για να λάβουν το Άγιο Φως και να γιορτάσουν την νίκη της ζωής επί του θανάτου. Της αναστάσιμης ακολουθίας των καθεδρικών ναού Αγίου Ιωάννη στη Λευκοσία προέστη ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυσόστομος, ενώ την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο Υπουργός Παιδείας Κώστας Καδής. Στην εγκύκλειό του, η οποία αναγνώστηκε σε όλους τους ιερούς ναούς, ο προκαθήμενος της Εκκλησίας της Κύπρου ανέφερε ότι η χαρά της Ανάστασης επισκιάζεται και φέτος από τα δεινά της τουρκικής κατοχής. Τα τόσα χρόνια άγωνου διαλόγου απέδειξαν ότι η Τουρκία θέλει τον διάλογο όπως αυτός γίνεται σήμερα για να θέτει μέσω των εδώ εκπροσώπων τις νέες διεκδικήσεις και για να παραμένει η ίδια στο απειρόβλητο. Πιστεύουμε ότι δεν υπάρχουν περιθώρια ούτε για άλλες υποχωρήσεις ούτε για άλλους πειραματισμούς. Λεμεσό, η πανηγυρική κοδωνοκρουσία που συνόδευσε τον καλό λόγο διέλυσε τη θλίψη της Μεγάλης Παρασκευής και τη σιγή του Μεγάλου Σαββάτου και σήμανε την ελπίδα και την αισιοδοξία για ένα καλύτερο αύριο. Κράτοντας λαμπάδες, οι πιστοί ανταπάντησαν στον ιερέα αληθώς Ανέστη ο Κύριος, ενώ ακολούθησε το καθιερωμένο κάψιμο του Ιούδα. Στην Αγία Νάπα, ιερείς, ψάλτες και πιστοί βγήκαν στο προάβλιο του Ιερού Ναού Αγίας Νάπας για να διαβάσουν το Ευαγγέλιο της Ανάστασης και να ψάλουν το Χριστός Ανέστη. Ντόπιοι και επισκέπτες συνόδευσαν τη λιτάνευση της ιερής εικόνας της Ανάστασης του Κυρίου και ανταλλάξαν ευχές για υγεία και ευτυχία. Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και κάτοικοι της Αγίας Νάπας άναψαν την καθιερωμένη λαμπρατζά στην πλατεία της κοινότητας, ενώ αναβίωσαν τοπικά έθιμα όπως η βίτσα στη φωτιά. Το Άγιο Φως έφτασε στην Κύπρο από τα Ιεροσόλυμα με ιδιωτικό αεροσκάφος που ανήκει σε Ρωσοορθόδοξο Χριστιανό και το συνόδευσε ο έξαρχος του Πανάγιου Τάφου Μητροπολίτης Βόστρων Τιμόθεος. Το Άγιο Φως υποδέχτηκε στην αίθουσα επισήμων του παλαιού αεροδρομίου Λάρνακας ο Μητροπολίτης Κητίου Χρυσόστομος, ενώ άγημα της Εθνικής Φρουράς απέδωσε τιμές αρχηγού κράτους. Μη κυβερνητικές οργανώσεις και σύνδεσμοι μοτοσυκλετιστών και αυτοκινητιστών ανέλαβαν τη μεταφορά του Αγίου Φωτός σε δήμους και κοινότητες σε ολόκληρη την Κύπρο, ενώ για πρώτη φορά έφτασε με σκάφος στο αλλιευτικό καταφύγιο Ζυγίου, όπου το υποδέχτηκαν εκπρόσωποι από 22 κοινότητες των επαρχιών Λεμεσού και Λάρνακας.